η τύπισσα, παιδιά. Με μπλόκαρε. Όταν φεύγετε, πού πάτε, πουλάκια μου? Εδώ είναι 2:10, έχει πάει. Τι θες, πού πάτε? Κοιτάξτε, φτάσαμε σχεδόν στα 140. Αυτό δεν είναι καθαρισμό αυτή την ύπα, αυτό είναι full detailing. Κλείδωσε το πεζό από μόνο του με το κλειδί μέσα. Και περπατάω να πάω τώρα στο σπίτι. Μόνο σε μένα μπορεί να συμβούν, παιδιά, αυτά. Κούκλα είναι σπίτι, είστε τρίχα. Πανάμορφο, παιδιά. Καλέ, έφτιαξα τη ροπιτάκια κούρου και δεν σας τα έδειξα. Άρχισα να τρώω η γουρούνα. Τόσο πολύ πεινούσα. Γιατί έχει πάει η ώρα μία και δεν έχω φάει πρωινό και δεν είχα φάει και καλά χθες. Οπότε έφαγα την γουρούνα. Λένε, να κοιτάξτε τι ωραία που είναι. Εγώ τα τρώω με μελάκι. Την βάλω εκεί να μην το πιέζει ψυχολογικά. Καρέρα, νομίζω ότι αυτό που κάνεις είναι bullying. Ο Βέρον δεν σε ενοχλεί. Καθόταν εδώ όμορφο και ωραίο. Έλα, πού την πα. Εδώ να πα. Τε σήκωσαν. Με το ζόρι. Βερονίδη ξύπνησε. Κοίτα, άγχο του κοιμάται. Αναστατώθηκε, μικράκι μου. Να του φεύγει το μικρό. Τι ωραία που ξεκίνησε η εβδομάδα μα. Βασικά, ποια εβδομάδα μα, Τρίτη είναι, αλλά τέλο πάντων, εχθέ Δευτέρα παίρνω τηλέφωνο το βράδυ, μια αγγελία που βλέπω, παιδιά. Μου λέει, ναι, καλησπέρα σας, λέω, το σπίτι νοικιάζεται, ναι, ωραία και καλά. Λέω, να σας ρωτήσω το πάρκινγκ, γιατί δεν την ξαναπατάμε εμείς. Λέω, το πάρκινγκ που λέτε ότι είναι κλειστό, είναι όντως κλειστό? Μου λέει, είναι σε πιλωτή. Λέω, σε πιλωτή, πιλωτή, έχει από πάνω δηλαδή στέγαστρο ή είναι ανοιχτό? Όχι, μου λέει, είναι κανονικά σε πιλωτή, κάτω από την πιλωτή του σπιτιού. Άλλο μάλιστα, πολύ ωραία. Πότε μπορούμε, λέω, να έρθουμε να το δούμε, μπορούμε να κλείσουμε να δείτε? Μου λέει, κοιτάξτε να δείτε, επειδή μένει ακόμα, λέει, ο προηγούμενος μέσα, θα το πάρω, λέει, ένα τηλέφωνο να δω πότε έχει χρόνο και πάρετε με τηλέφωνο αύριο το πρωί να κανονίσουμε. Καλώς, ξυπνάω και εγώ το πρωί. Το πρώτο πράγμα που κάνω, λοιπόν, παίρνω τηλέφωνο, χτυπάει μία φορά και μετά δείχνει κατηλημένο. Ξαναπαίρνω το ίδιο. Αυτό συνήθως συμβαίνει όταν σε έχουν μπλοκάρει. Παίρνω δύο, παίρνω τρεις, το ίδιο. Λέω, μήπως δεν έχει σήμα και αυτά. Τέλος πάντων, περνάει η ώρα, σηκώνεται και όλα. Ξαναπαίρνω μετά από κάμποσες ώρες το ίδιο. Του λέω, ρε, εσύ λες να με έχει μπλοκάρει. Για πάρε, του λέω, από το δικό σου τηλέφωνο, για δοκίμασε. Παίρνει όλο και από το δικό του το τηλέφωνο. Χτυπάει κανονικά, παιδιά. Δύο-τρεις φορές του λέω, κλείστο. Τέλος πάντων, με μπλόκαρε η τύπισσα, παιδιά. Με μπλόκαρε. Τι ήθελες, να μην ρωτάς? Να μην ρωτάω, είμαι πολύ παράξενη. Να δώσουμε 500-600 ευρώ να μείνεις εκεί που αυτή ξέρει. Παιδιά, γιατί με μπλόκαρε? Μπορεί κάποιος να μου πει ειλικρινά στα σχόλια. Πολλές ερωτήσεις κάνεις. Πήγαινε να δώσεις λεφτά και να μείνεις. Μπορείτε να μου πείτε για ποιο λόγο πιστεύετε ότι μπορεί να με μπλόκαρε αυτή? Και σαν να με φτάνει αυτό, τιμωρήθηκες κιόλας. Σε τιμώρησε. Με μπλόκαρε. Εκτός. Αυτό που μου είπε ο Όλεκ, αν είχε, λέει, το τηλέφωνό μου και την ήξερα και μου μπλόκαρε, αλλά εμένα το δικό μου το τηλέφωνο. Δεν το έχει κανένας άνθρωπος, γιατί εγώ δεν είχα τηλέφωνο για πάρα πολλά χρόνια. Μήπως δεν μας έχει μπλοκάρει κανείς από όσους ξέρουμε. Καλά, δεν το ξέρουμε. Ξέρω. Αλλά δεν είχα τηλέφωνο για πάρα πολλά χρόνια και αυτό το τηλέφωνο το έχω από τότε που μου το πήρε εδώ ο Όλεκ, δηλαδή 2-3 χρόνια τώρα. Οπότε το έχουν ελάχιστοι άνθρωποι, η μαμά μου, ο αδερφός μου και οι φίλοι μου, ξέρω εγώ. Γιατί με μπλόκαρε, παιδιά, δεν θα βρούμε σπίτι ποτέ. Ποτέ δεν θα βρούμε σπίτι. Όλα τα κουλά σε εμάς θα συμβούν, ειλικρινά. Αν είναι καλά. Αν είναι καλό, δεν θα πει. Μόνο φρέι, ναι. Καρέρα, τι κάνεις μέσα στην κουβέρτα? Τι κάνεις μέσα στην κουβέρτα? Κρύωσες, μικράκι μου. Κρύωσες, τσιτσούκα μου. Παιδιά, κοιτάξτε, άνοιξε ένα αυγό να φάω να τηγανίσω και είχε δίδυμα μέσα. Είχε δύο κροκουλάκια. Τι είναι αυτό τώρα, καλό σημάδι? Τι τύχη, ωραία. Επιτέλους ήρθε η άνοιξη, παιδιά. Είναι η ώρα 6:30 και ακόμα έξω είναι μέρα. Έχει μεγαλώσει πάρα πολύ η μέρα και σήμερα είναι η πρώτη μέρα που έχει και καλό καιρό. Έχει 12,5 βαθμούς τώρα και είναι απόγευμα. Όλη μέρα είχε εξαιρετικό καιρό. Βγήκα λίγο το πρωί, περπάτησα γιατί πήγα στο μίνι μάρκετ εκεί στη γειτονιά.
πάτε, πουλάκια μου, στα χωριά σας? Η βενζίνη 2.10 έχει πάει. Εσείς πού πάτε? Λοιπόν, είμαστε εδώ στο βενζινάρικο, το πεζό. Στο πεζό έχει χαλάσει δυναμό. Είμαστε έτοιμοι να κανονίσουμε και να δούμε σε ποιο συνεργείο να το πάμε. Γιατί είναι ακριβώς. Να, εδώ, Αλεξάνδρα, μετά τα μαθήματα έχουμε τελειώσει. Και ταΐζουμε το μπιστ για να δούμε μια τιμούλα. Συνεχίζει. Κάποτε με αυτά είχαμε γεμίσει. Τι σας λέω, τα ξέρετε βέβαια και εσείς. Μιαμ, 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 μιαμ. Διψασμένο μπιστ. Κοιτάξτε, φτάσαμε σχεδόν στα 140. Έχει δύο μέρες τώρα, παιδιά, που έχει εκπληκτικό καιρό. Σήμερα είναι Σάββατο. Δεν έχουμε κάνει τίποτα. Ούτε 25η κάναμε τίποτα. Ούτε σήμερα σπίτι, καθαριότητες, ξεκούραση. Και τώρα θέλω λίγο να σας δείξω που είναι ο Ρικ. Είναι δύο μέρες, δεν τον έχω δει μέσα στο σπίτι. Καθόλου. Όλοι κακού, όλοι και δεν βλέπω. Νάτος. Αυτό δεν είναι καθαρισμό αυτοκίνητο. Αυτό είναι full detailing. Αυτό το αυτοκίνητο δεν έχει καθαριστεί ούτε μία φορά στο πλυντήριο αυτοκινήτων σε κάποιο συνεργείο. Έχει βέβαια γίνει detailing στο εξωτερικό. Κοιτάξτε εδώ τι κάθεται και το κάνει, τι το έχει περάσει εδώ. Δεν λέμε αυτά. Γιατί? Γιατί δεν λέμε, δεν χρειάζεται μετά να πέσουν σχόλια, κάνεις σωστά, δεν κάνεις σωστά. Αυτό είναι. Δεν σας λέει, παιδιά, είναι μυστικό. Για να καταλάβουμε για καθαριότητα το αυτοκινήτο, έλα να δείξεις. Νταγκάνες και ανάρτηση. Και αυτό είναι ο φόλος του αυτοκινήτου από μέσα. Αν μια μέρα... προχθές έβρεχε. Αν μια μέρα είμαστε στο δρόμο και δεν έχουμε που να φάμε, μπορούμε να φάμε κάλλιστα στις ζάντες πάνω. Είναι τόσο καθαρές. Κοιτάξτε. Δεν έχει τίποτα. Τίποτα. Τι ίχνος. Και το πιζό δεν πάει και πίσω. Μέσα. Κοιτάξτε μέσα. Λίγο σκονίτσα μόνο. Γεια σας. Και δεν είναι καθαρό ακόμα. Αυτό είναι περασμένο με... ένα γυαλιστικό. Το έχει βάλει τώρα εδώ υλικό. Ε? Το καθαρίζει. Για τους γνώστες που ρωτούσατε για αυτοκίνητα, έχω αλλάξει και έχω βάλει από το καινούριο X5 στο παλιό X5 γυαλοκαθαριστήρα. Παλιός ήταν σιντερένιος και βαρύς και κακάσχημος, όπως είναι ολοκένωρο. Και εδώ το πεζούλι κάνω παρέα. Πεντακάθαρο είναι και αυτό, δείξε ζώντες λάστιχα. Πεντακάθαρο και το πεζό. Μόνο σκουριασμένο είναι. Καλά, αυτή και λίγο χτυπημένο. Και έχω πάθει πλάκα πως έχω να σαπίσει εδώ στην Κρυονέρη. Εδώ Κρυονέρη δεν λυπάται κανένα. Εντάξει, το δικό μου το αυτοκίνητο λίγο πιο σε κατεμένο. Λίγο, ναι, bodywork, αλλά δείξε από εκεί. Αλλά δεν πειράζει. Είναι πάνω από 20 χρονών, αμαξάκι. Νάτος. Δύο μέρες, παιδιά, δεν τον έχω δει. Και συνεχίζουμε. Δύο μέρες δεν τον έχω δει. Εδώ κάθεται και τη βγάζει. Αλλά η αλήθεια είναι ότι έχει πάρα πολύ ωραίο καιρό αυτές τις δύο μέρες, οπότε είναι ιδανικά για εξωτερικές δουλειές. Και θέλω να κάνω μια ερώτηση. Εγώ τρελαίνομαι ή εσείς προσέχετε? Μέρα κάνει 26 βαθμούς στην κυριολεξία, αν και ήλιος και χτυπάει, και νύχτα κάνει 3 βαθμούς. Έχετε δει και άλλες χρονιές τέτοια διαφορετική θερμοκρασία? Μήπως δουλεύαμε πολύ κάθε μέρα? Εντάξει, είναι η άνοιξη που το κάνει αυτό συνήθως. Ναι, αλλά είναι τρέλα. Εγώ βγήκα και δεν μπορούσα να σταθώ με πουκάμισο στον ήλιο και αυτή τη στιγμή αρχίζω και κρυώνω. Μέσα στο σπίτι έχει φοβερό κρύο. Εγώ είμαι με ζακετούλα και τέτοια. Και βγαίνω έξω να πλώσω, ας πούμε, τα ρούχα και βγάζω τη ζακέτα. Δηλαδή, μέσα στο σπίτι φοράω ζακέτα, έξω δεν φοράω. Και εγώ τίποτα δεν κάνω. Ήθελα να πάω στο σούπερ μάρκετ. Έχει χαλάσει πάλι το πεζό, θέλω να σας πω. Δεν ξέρω αν σας το είπαμε. Χάλασε πάλι το πεζό. Ξαφνικά μια μέρα πήγα. Δεν ένιωθα πολύ καλά. Άσχετο τώρα αυτό. Αλλά σας το πω. Δεν ένιωθα πολύ καλά. Ξυπνάω το πρωί, βάζω θερμόμετρο. Είχα πει το λέω, έλα Χριστέ και Παναγία. Πάω στο φαρμακείο, παίρνω ένα self-test. Αρνητικό ήταν τέλος πάντων, αλλά όπως έβαλα τα μάξι μπροστά. Δεν πήρε τα μάξι πολύ εύκολα μπροστά. Και λέω, εντάξει, ξέρω εγώ, θα ήταν κρύο. Πάω στο φαρμακείο, παίρνω το τεστ. Φεύγω το φαρμακείο, ξανά το ίδιο. Τέλος πάντων, παίρνει όλα τα μάξι το ίδιο απόγευμα και στον δρόμο του άναψε μπαταρία και μου λέει. Τι έγινε, ξέρω εγώ, τι έπαθε μπαταρία, πουρμπούρου, μα μου σου του. Με λίγα λόγια, παιδιά, το μάξι αυτή τη στιγμή είναι νεκρό, μάλλον είναι δυναμό. Και μάλλον πρέπει πάλι να το πάμε στο συνεργείο. Και ευτυχώς που έχουμε και εσάς. Και μας έχετε στείλει έτσι 5-6 ανθρώπους τηλέφωνο από συνεργεία που σας είχαμε ζητήσει. Γιατί δεν θα ξέραμε πού να το πάμε. Αλλά τέλος πάντων τώρα πάλι δεν έχω αυτοκίνητο και δεν μπορώ εγώ να κάνω τίποτα εξωτερικές δουλειές μόνη μου. Γιατί όλη και έχει το μωρό, το X5, που γυαλίζει δύο μέρες και δεν μπορούμε να κάνουμε δουλειές. Θέλω να πάω σούπερ μάρκετ, θέλω να κάνω. Εντάξει, θα το κάνουμε. Έχει καλό καιρό τώρα. Άστον. Λοιπόν, Σαββατάκι σήμερα. Αυτά. Ρέμα. Πολύ ήσυχα. Αν κάνουμε τίποτα, θα σας πάρουμε μαζί μας.
φτιάχνει όλο και εδώ πέρα το φαγητό του και βρήκαμε ένα πυρηνικό αγγούρι, δείξτε το. Κοιτάξτε πώς είναι. Δεν το έχουμε κάνει εμείς αυτό το σχέδιο. Biohazard. Biohazard αγγούρι θα φάω. Θέλει να μας πει κάτι, μήπως μπορείς να με το φας. Τρίτη σήμερα και μόλις βγήκαμε από το διαγνωστικό κέντρο είχα πάει να κάνω κάτι εξετάσεις που μου έδωσε ο ενδοκρινολόγος και έκανα πρώτη φορά παιδιά τη μαστογραφία μου. Είχα τρελαθεί από το άγχος μου γιατί ήταν η πρώτη φορά που έκανα. Αλλά ξέρετε μετά τα 38 πρέπει να κάνουμε κάθε χρόνο. Οπότε έκανα και εγώ πρώτη φορά. Να μην το αμελείτε παιδιά, να κάνετε τις εξετάσεις σας. Είναι πάρα πολύ σημαντική πρόληψη να κάνουμε τις εξετάσεις μας. Έκανα και εγώ τη δική μου. Και τώρα θα πάμε σπίτι να φάμε. Εν τω μεταξύ, επειδή είχα και μία άλλη εξέταση ανοκυλία, μου έχουν πει να μην φάω και δεν έχω φάει τίποτα σήμερα. Έχω ξελιγωθεί τη πείνα, η ώρα είναι 5, 4 και 4 τέλος πάντων. Όχι, 5 και 4. Θα πάμε τώρα να φάμε και το βράδυ έχω μαθήματα. Δεν έχουμε τραβήξει πολλά αυτές τις μέρες γιατί δεν νιώθαμε έτσι πάρα πολύ καλά. Αλλά εντάξει, θα σας τραβήξουμε. Καλημέρα σας, πάμε την πρωί σήμερα και πάνω που υποτίθεται ότι εμείς καλοκαίριασε ή ήρθε η άνοιξη, δεν ήρθε τελικά, έχει πολύ κρύο σήμερα και μαντέψτε που πάμε, δεν είναι πολύ δύσκολο να το μαντέψετε, χάλασε πάλι το πεζό και το πάμε στο συνεργείο, σε ένα καινούριο συνεργείο κάπου εδώ κοντά μας. Έχετε στείλει πάρα πολλά συνεργεία. Να του. Αλλά πάμε να το πάμε προς το παρόν εδώ κοντά να δούμε τι είναι και βλέπουμε από εκεί και πέρα. Να το πεζούλι. Το ανεβάζουμε. Να το και όλεκ. Και κάπως έτσι ξεκινάει η μέρα μας. Και θα σας πάρουμε μαζί μας και στα υπόλοιπα. Αν και δεν ξέρω πώς θα τραβήξω γιατί δεν έχω μπαταρία. Η YouTuber δεν φόρτισε το κινητό. Οπότε θα δούμε τι θα τραβήξουμε σήμερα. Κλείδωσε το πεζό από μόνο του με το κλειδί μέσα. Ξέρει κανείς να μας πει αν ανεβαίνει το. Έχει μείνει λίγη μπαταρία και αυτές είναι μαγνητικές κλειδαριές. Εν τω μεταξύ μου έλεγε τις προηγούμενες μέρες ο Όλεκ ότι μπορεί να κλειδώσει το αυτοκίνητο από τις κεντρικές πόρτες να κλειδώσουν την πόρτα, αλλά δεν μπορούσε να κλειδώσει το πορτμπαγκάζ γιατί δεν κλείδωνε από το τέτοιο. Και τώρα ξαφνικά έχουν κλειδώσει τα πάντα και έχει μείνει το κλειδί μέσα. Μήπως χθες με το booster που προσπάθησε να βάλει ο ένας που έχει έρθει, πώς το λένε, από την οδική βοήθεια, τούντος σε λίγη ενέργεια και από αυτή τη λίγη ενέργεια. Αλλά πώς γίνεται να κλειδωθεί αυτοκίνητο με το κλειδί στην. Παιδιά, μόνο σε εμάς μπορούν να συμβούν αυτά τα πράγματα. Ευτυχώς έχουμε ένα τύπου δεύτερο κλειδί στο σπίτι. Δεν ξέρω αν κάνει. Ωχ, Θεούλη μου. Τέλος πάντων, πάμε τώρα σπίτι. Ευτυχώς είναι κοντά το συνεργείο να το πάρουμε να δούμε αν θα γίνει κάτι. Μας περιμένει και αυτό την οδική, Τέλεια. Το αυτοκίνητο δεν μπορεί να κατέβει και όλη μέρα θα μείνει. Με αυτά και με εκείνα. Πήραμε το κλειδί από το σπίτι. Να δούμε τώρα τι θα γίνει, αν κάνει αυτό το κλειδί δηλαδή. Πήρα και το φορτιστή, να φορτίσω εδώ το κινητό. Ευτυχώς γελάει ο οδηγός. Πώς θα με γελάει ο άνθρωπος, δεν είναι δυνατόν. Να κλειδώσει το αυτοκίνητο με το κλειδί πάνω στη μίζα. Ζέστη. Αν και ενεργειακό τζάκι το καλύτερο. Το είναι πιο δροσερό. Okay. Από το υπόλοιπο σπίτι. Και εδώ. Αυτό είναι ντουλάπι. Α, είναι ντουλάπι. Πυρόμενο, ναι. Θα σας το δείξω. Ωραία. Και στη ντουλάπα είναι και το άσπρο το μεγάλο. Α, ωραία, ναι. Ντουλάπι είναι αυτό. Λοιπόν, εδώ είναι το μπάνιο. Και εδώ πέρα θα πει, εδώ τελειώνει το σπίτι, θα πει και το σανίδα. Mm-hmm. Είναι η επικοινωνία με το υπόλοιπο. Okay. Θα πει και το σανίδα με υπομόνωση για να απομονωθεί τελείως. Ωραία. Και αυτό είναι. Λοιπόν, εδώ είναι το υπνοδωμάτιο και η κουζίνα. Αλλά αυτό είναι μια διομορφία του σπιτιού που είναι μαζί αυτά τα δύο. Και έχει μια ντουλάπα, έτσι. Η ντουλάπα είναι αυτή εδώ. Αυτό και το έπιπλο βγαίνει. Όχι. Όχι. Δεν βγαίνει, είναι ο πίνακας της ΔΕΗ από μέσα. Α, οκ. Okay. Ναι. Πήγαμε λοιπόν χθες, κάναμε πολλές δουλειές, πήγαμε και είδαμε και ένα σπίτι, όπως θα είδατε και στο βίντεο. Μετά κάναμε μαθήματα, τίποτα φοβερό. Κάναμε όμως αρκετές δουλειές, δεν τραβήξαμε πολλά. Σήμερα είναι Παρασκευή, 1η Απριλίου. Να προσέχετε ποιος θα σας πει ψέματα. Εμείς σήμερα έχουμε την επέτειό μας, κλείνουμε 11 χρόνια μαζί με τον Όλεκ. Και τώρα έχουμε έρθει να πάρουμε το δυναμό που το βάλαμε για να κατασκευή για το αυτοκίνητό μου, γιατί έχει πρόβλημα το δυναμό. Χάλασε δηλαδή. Θα πάμε στο συνεργείο να το φτιάξουμε και μετά θα πάω να κάνω το νυχάκι μου. Όλεκ έχει μάθημα. Δεν ξέρω τι θα κάνουμε σήμερα λόγω της ημέρας. Δεν έχουμε πολύ τα κέφια μας όμως.
και τις ξυπνήσαμε στραβά σήμερα. Αλλά είδαμε. Λοιπόν, παιδιά, είμαι στον δρόμο περπατάω και μου έχει συμβεί το πιο περίεργο πράγμα στον κόσμο. Είμαι στην Άνοιξη και είχα πάει να φτιάξω τα νύχια μου, όπως σας είπα, και το είχα κλείσει το ραντεβού έτσι, ώστε να προλάβει να έρθει να με πάρει όλη, γιατί το αμάξι, όπως σας είπα, έχει χαλάσει, και να προλάβει μετά να πάει για το μάθημά του που είχε. Είχα κλείσει σε σωστούς χρόνους. Πάω, παιδιά, στο μέρος με τα νύχια. Ξεκινάει η κοπέλα να μου φτιάχνει τα νύχια. Στη μέση του μανικιούρ πέφτει το ρεύμα στο σωστό στούντιο και νύχιών. Και περίμενα, παιδιά, μία ώρα μέχρι να ξαναέρθει το ρεύμα, γιατί δεν μπορούσα να κάνω στη φάση που ήταν τα νύχια μου κάτι, να φύγω, να μου τα κάνουν κάπως. Με αποτέλεσμα όλο και έχει φύγει ήδη να πάει στη δουλειά, προφανώς. Και εγώ αυτή τη στιγμή βρίσκομαι στην Άνοιξη και περπατάω. Είναι γύρω στα 3 χιλιόμετρα το σπίτι, δεν είναι πολύ μακριά. Και περπατάω να πάω τώρα στο σπίτι. Αν βρω καμιά στάση λεωφορείου, και δεν με έχει πατήσει αμάξι εδώ μεταξύ, γιατί βλέπετε εδώ τι γίνεται. Μπορεί να πάρω κανένα λεωφορείο. Δεν έχω βρει στάση μέχρι στιγμή. Δεν είμαι και άνθρωπος που περπατάει και συχνά. Και να σας πω κάτι, αν ήμουν έτσι σε κανένα δρομάκι πιο ήσυχο, δεν είχα πρόβλημα. Κάνω και βολτούλα. Τώρα εδώ μέσα στη λεωφόρο. Μόνο σε μένα μπορεί να συμβούν, παιδιά, αυτά. Με λίγα λόγια, είχα 2:15 ραντεβού και η ώρα αυτή τη στιγμή είναι 4:30. Για μία δουλειά, μισής ώρες. Δεν κατηγορώ τα κορίτσια. Σε καμία περίπτωση, έτσι. Πού να ξέρουν εκείνες. Με το που σε ξέκλεισα, παιδιά, πέρασε το λεωφορείο. Γύρισα το κεφάλι μου και την πίσω και εκείνη την ώρα περνούσε το λεωφορείο. Μου άφησε εδώ έξω από το σπίτι σχεδόν. Και μετά είχα να μπω στο λεωφορείο όπως 10 χρόνια. Λοιπόν, δεν είναι ευτυχώς αυτό το λεωφορείο δεν έχει σχεδόν ποτέ κόσμο. Εντάξει, έκανα ένα μικρό κυκλάκι, οπότε η περιπέτειά μου τελείωσε γρήγορα. Σάββατο πρωί λοιπόν έφτασε με αυτά και με εκείνα. Και πάμε τον Όλεκ να το κουρέψουμε. Πάω κι εγώ μαζί του παρέτσα και μετά το πάμε στη σχολή. Μου μάθαμε με τα κορίτσια γιατί αύριο έχουμε αγώνα και προετοιμαζόμαστε. Τα ξέρετε, τις προετοιμασίες έχετε ξαναδεί. Μαθηματάκια, προετοιμασίες και όλα τα ωραία. Οπότε θα σας πάρουμε σήμερα μαζί μας. Κουρευτήκαμε και τώρα είμαστε στο Τζάμπο. Έχουμε πάει εδώ στο μπάνιο του Τζάμπο μία επίσκεψη και τώρα πάμε να ψωνίσουμε μικρό πραγματάκια και μετά μάθημα. Επόμενη στάση, Πράκτικερ. Ποιος είναι αυτός? Παιδιά, κοιτάξτε τι ωραίος τύπος! Να τα κορίτσια μας, λαμπερά λαμπερά, με τα κοστούμια τους. Ωραία παρουσίαση και ξεκουράζεστε. Κάναμε και το μάθημα, πήγαμε και είδαμε και ένα σπίτι στα γρήγορα. Λοιπόν, τι είδατε, πανέμορφο σπιτάκι, πολύ ωραίο σπιτάκι με την αυλίτσα του, με όλα του καλά. Όμως δεν χωράει το αμάξι στο πάρκινγκ. Να προσθέσω κάτι. Μπορώ να καταλάβω ότι υπάρχουν τετραγωνικά, υπάρχουν πολιτικοί μηχανικοί, οι οποίοι είναι γάτες. Γιατί στην Ελλάδα δεν έχουν μάθει να χτίζουν με περιθώριο? Φτιάχνεις πάρκινγκ αυτοκινήτου. Πάρε προδιαγραφές για ένα μισαίο αυτοκίνητο. Δεν είπαμε να βάζεις φορτηγό μέσα. Άδικο έχω. Το αμάξι δεν είναι πολύ μεγάλο. Ούτε πεζό. Είναι μεγάλο, δεν είναι πολύ μεγάλο. Και όταν έχεις ένα κλειστό γκαράζ, πρέπει να μπορεί να χωράει το αυτοκίνητο. Τέλος πάντων, δεν χωράει το αυτοκίνητο. Ενώ ήταν εκπληκτικό, παιδιά, διαμέρισμα. Εγώ θα το έκλεινα τώρα. Δηλαδή, αν το αυτοκίνητο χωρούσε, θα το έκλεινα τώρα. Στριμόκολο είναι.
δεν είναι στα χρήματα που ψάχναμε, αλλά ήταν πάρα πολύ καλό το σπίτι. Τέλος πάντων. Τα χρήματα το ανεβάζει γιατί βρίσκεται δίπλα στο σταθμό. Είναι υλικά του καταπληκτικά. Κάποια εταιρεία το διαχειρίζεται σπίτι και αυτό φαίνεται. Δεν έχει αυτό που έχει ιδιοκτήτης. Α, δεν έχω λεφτά. Τείχο δεν θα βάλω. Έχω υγρασία. Κούκλα είναι σπίτι. Στη τρίχα. Πανέμορφο, παιδιά. Τέλος πάντων. Αλλά η μοίρα μας, η κακή. Συνεχίζουμε, παιδιά, το ψάξιμο. Πού θα πάει, θα το βρούμε το σπίτι. Η ώρα είναι μία. Θέλετε να σας δείξουμε τι κάνουμε? Να, αλλά τόσες μέρες λέμε να προσέχουμε τη θερμοφόρα, γιατί νομίζω ότι θα τη σπάσει. Κάθε βράδυ κοιμόμαστε με θερμοφόρα. Παίρνω γαλίτσα μια θερμοφόρα και κοιμάμαι. Και κατέβηκα με τη θερμοφόρα μου. Και ακούω. Έσπασε σωλήνα. Και ακούω ένα τσιρ τσιρ τσιρ. Και βλέπω τη θερμοφόρα, παιδιά, να τρέχει. Και καθόμαστε τώρα νυχτιάτικα και σφουγγαρίζουμε εδώ τα χαίρια μου. Αύριο αγώνες. Είμαστε έτοιμοι. Έχουμε πάρει εδώ την πραμάτια μας. Και είμαστε έτοιμοι να πάμε στο διαγωνισμό που χορεύουν σήμερα τα τρία από τα κορίτσια μας. Η μία χορεύει τώρα το απογευματάκι, οι άλλες δύο χορεύουν το βράδυ. Όλοι πήρα τα κουστούμάκια του, πήρα τα πάντα. Είναι πάλι Κρήτη σήμερα. Οπότε ευχηθείτε μας καλή επιτυχία και είναι σίγουρη ότι θα την έχουμε και πάμε να δούμε τι θα γίνει εκεί. Χόρεψε το κορίτσι μου. Χόρεσε πολύ καλά, χόρεσε πολύ καλύτερα από την άλλη φορά. Είναι υδρωμένη, εξουθενωμένη και πεθαμένη και τώρα περιμένουμε τα άλλα τα κορίτσια. Το βράδυ, τι ώρα. Να, και όλα είναι εκεί. Συνεχίζουμε με την επόμενη κατηγορία που είναι Youth Love Black Ladies One Dance. Έχουμε εδώ τη Μαρία. Ευχαριστούμε. Έχουμε την Εβίνα. Έχουμε την Πολυδόρα. Η ώρα είναι 11. Λοιπόν, η ώρα είναι 11 και είμαστε ακόμα στο διαγωνισμό. Κοντεύουμε να τελειώσουμε, παιδιά. Έχει ακόμα λίγη ωρίτσα, αλλά όπου να είναι τελειώνουμε. Τέλος ο διαγωνισμός, κατευθυνόμαστε προς το σπίτι. Τα κορίτσια πήγανε πάρα πολύ καλά. Είχαμε εκεί μετάλλια, είχαμε απένους. Είχαμε και στεναχώριες, είχαμε και χαρές. Όλα καλά πήγαν όπως ένα συνηθισμένος αγώνας. Είμαστε πτώματα. Και όλοι που έκρινε ακόμα χειρότερα. Κεφάλια, μέσες, πλάτες. Δύσκολα πράγματα. Πεινάμε σαν λύκοι. Και τέλος πάντων πάμε τώρα στο σπιτάκι μας. Η ώρα έχει πάει 12.30 παρακαλώ. Όλα ήταν πολύ ωραία. Ο αγώνας βέβαια είχε σκοπό να τελειώσει στις 10.30. Αλλά εντάξει, δεν ήταν. Πολύ καλή οργάνωση. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Ήταν σε χώρο σε αίθουσα εκδηλώσεων. Μπράβο στα IDT. Πάρα πολύ ωραία λοιπόν. Και εμείς εδώ θα σας χαιρετήσουμε, να σας πούμε ότι σας αγαπάμε πολύ, να σας πούμε να μας αφήσετε στα σχόλια ό,τι έχετε να μας πείτε, γιατί έχουμε και καιρό να τα πούμε, να κάνετε ένα like. Επειδή το YouTube έχει λίγο τρελάθει τώρα τελευταία, μπορείτε να χτυπήσετε το καμπανάκι να σας έρχονται ειδοποιήσεις, γιατί έχουμε παράπονο ότι δεν έρχονται ειδοποιήσεις. Και αυτά. Καλή σας εβδομάδα λοιπόν, παιδιά. Subscribe.